Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στα σαλόνια μας να δούμε τι μέρα είναι. Είναι 5η 29 Νοεμβρίου, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Παραμόνου και 370 Μάρτ και Φέδρου και όποιος γιορτάζει κερνάει. Καλά, θα τον κρατήσουν το λεβέντι μας οι Ρουμάνοι. Μη δουν κανένα καλό παιδί, αμέσως να μας τα αρπάξουνε, μας ζηλεύουνε. Θέλουν τα δικά μας τα καλά παιδιά. Όμως ο Πάσαρης είναι δικός μας, είναι το καμάρι μας, τον θέλουμε πίσω. Πα, δεν το βλέπω να μας τον δίνουν πίσω πριν από το 2026. Και να σου πω καλύτερα, γιατί άμα τον πάρουμε υπάρχει περίπτωση να τον ξαναχάσουμε και άντε μετά να τον ξαναβρεις. Μια φορά γίνεται η επιτυχία στην ελληνική αστυνομία. Ενώ τώρα θα ξέρουμε τουλάχιστον που βρίσκεται, μπορεί να είναι μακριά μας, αλλά θα ξέρουμε που βρίσκεται και θα ξέρουμε ότι περνάει καλά. Γιατί αυτός μπορεί να λέει ότι έχει φίλους μέσα στις φυλακές, αλλά είναι κι άλλοι που, εντάξει, ας πούμε είναι οι φύλακες που δεν θα τον περιποιηθούν και πολύ. Θα περάσει όπως του αξίζει. Θα φάει καλά δηλαδή. Ώρες ντρέπομαι. Ντρέπομαι για το φίλο μου. Τι πράμα είμαστε βρε κορίτσια. Από γυναικείο κάρφωμα πήγε το παιδί. Άτιμε γενέκε, καλαμαρι τι σου ζήτησε? Το σκυλάκι του ζήτησε ο άνθρωπος και αμέσως σε πιάσανε και αμέσως να μιλήσεις και εσύ Μαρή άχρηστη. Αν και άλλη άχρηστη στη Ρουμανία και εκείνη δεν μπορούσε να κρατήσει το στόμα της κλειστό, το κάρφωσε και εκείνη το παιδί. Άσχετο, το καινούριο παιχνιδάκι το μάθατε, παιδικό παιχνίδι, όχι καλέ το Big Brother το επιτραπέζιο, άλλο. Φρέσκο πράγμα, χτεσινό μόλις. Τα παιδάκια παίζουν πάσαρι. Φτύνονται. Άμα μείνουν στο φτύσιμο καλά είναι, μην το προχωρήσουνε μόνο. Άλλο θέμα που πολύ μας απασχόλησε αυτές τις μέρες από την Κυριακή παίζει είναι αυτό που προτείνουν το Γιωργάκη για το Δήμο της Αθήνας και εμείς συμφωνούμε, το δηλώσαμε ήδη. Αυτός όμως δεν δείχνει να ενδιαφέρεται. Γιατί βρε μάνα μου δεν το θέλεις το Δήμο της Αθήνας, πάρτον. Πάρτον για να αφήσεις και το Υπουργείο Εξωτερικών να το αναλάβει κανένας πιο φιλέλληνας. Μήπως κανένας πιο Έλληνας, τέλος πάντων. Του λέτε ο Γιωργάκης, εκτός του ότι έκανε τις δηλώσεις του ότι δεν ενδιαφέρεται για το Δήμο της Αθήνας, μας μίλησε και για το hard rock που είναι πολύ της μοδός τελευταία στο χώρο της πολιτικής. Μας ανακοίνωσε ότι ακούει όλα τα είδη της μουσικής, βολικός άνθρωπος. Βέβαια δεν τα χορεύει όλα, αυτό το είχαμε διαπιστώσει κι εμείς. Μας είπε ότι γίνονται σχόλια για το χορό του, έχω την εντύπωση ότι με παρακολουθεί. Και τώρα τι να πούμε, μην τα χορεύεις όλα βρε Γιωργάκη μου, εντάξει, και ό,τι δεν μπορείς να το χορέψεις, άστο, παράτατο. Ασχολήσουμε κάτι πιο οικείο σε σένα, χόρεψε κανένα αμερικάνικο. Φτάνει τόσα για σήμερα, χάρηκα που σας γνώρισα, φιλάκια μα.